Το θέμα δεν είναι μόνο το νοσοκομείο της Κορίνθου, είναι γενικά στην Ελλάδα τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, διότι το κράτος δεν έχει λεφτά. Δεν φταίει βέβαια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να φτάσουμε εδώ, τα προβλήματα έχουν αρχίσει εδώ και μπορούμε να πούμε δεκαετία. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν για να βαστίξουν το νοσοκομείο και βέβαια το πρώτο πράγμα που πρέπει να λέμε είναι τα θετικά στοιχεία για αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν, δεν πληρώνονται πάντα και κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Πάμε να τις δούμε τις κλινικές μία-μία, αν και εγώ δεν είμαι ο άμεσος που μπορώ να δώσω πληροφορίες. Ξέρω όμως ακριβώς πώς λειτουργούν τα πράγματα στο νομό μας. Να ξεκινήσουμε την παιδιατρική. Παιδιατρική. Η παιδιατρική κλινική έχει δύο επικουρικούς γιατρούς μέχρι σήμερα. Τον Αύγουστο φεύγει ο ένας, ως εκ τούτου ο ένας που θα μείνει θα πρέπει να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα. Ως εκ τούτου, τι να πρωτοκάνει αυτός. Και εμείς αναρωτιόμαστε. 30 μέρες το μήνα και 24-24 ώρες. Εννοείται και όχι μόνο. Το πρόβλημα της παιδιατρικής έχει αντανάκλαση στην γυναικολογική που ο κύριος Καμπάς ξεγεννάει συνέχεια. Οι γυναίκες που θέλουν ένα παιδίατρο που θα τον βρει. Βέβαια πρέπει να τους καλύπτει με τους παιδιάτρους της Κορίνθου που πηγαίνουν και βλέπουν τα νεογέννητα. Δεν είναι όμως λύση αυτή. Και ταυτόχρονα, ναι, γίνεται αυτό στο νοσοκομείο Κορίνθου, το προβλέπει ο νόμος βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό, άμα ο άλλος δεν έχει χρήματα να φέρει παιδίατρο εξωτερικό, τι γίνεται, πώς γεννάει. Κάνει θαύματα, θα γίνει ο Καμπάς παιδίατρος. Μάλιστα. Υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι υπάρχουν εκπαιδευόμενοι και οι γιατροί, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν από πάνω τους έναν ειδικευμένο γιατρό και εκπαιδεύονται. Βέβαια, είναι μεγάλο το πρόβλημα ότι υπάρχουν κλινικές που θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν μαθήματα. Όταν ο γιατρός όλη μέρα, τις 30 μέρες εφημερεύει, πότε θα έχει τον χρόνο να διαβάσει και τι εκπαίδευση να ακολουθήσει. Είναι γυρασμένο το προσωπικό. Θέλουμε νέους γιατρούς και όσο πηγαίνει, περνάνε οι μήνες και τα χρόνια, δεν θα μαθαίνουν. Πρέπει να κάθονται μόνοι τους να διαβάζουν ώρες και ώρες. Πριν από 3 με 4 χρόνια είχαμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γιαννουλάκη, ήταν τότε ο πρόεδρος των ειδικευόμενων γιατρών και μας έλεγαν δεν έχουμε από ποιους να μάθουμε πλέον. Δεν υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο Κορίνθου και έτσι εμείς μαθαίνουμε κατευθείαν στα περιστατικά. Θα πάμε φυλακή, μας είχε πει ο κ. Όντως έτσι είναι. Όντως έτσι είναι. Ακτινολογικό. Ακτινολογικό. Εφημερεύουν όλες τις μέρες του μήνα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλες τις μέρες. Εφημερεύουν γιατί χρησιμοποιείτε πληθυντικό. Πόσοι γιατροί είναι στο ακτινολογικό. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς πόσους έχει. Γιατί μόνο πρωία υπάρχει. Και τα απογεύματα υπάρχει, φωνάζουν τον εφημερεύοντα, διότι δεν μπορεί να είναι 30 μέρες εφημερία. 24-24. Ναι, όλες τις ώρες δεν μπορεί να είναι μέσα. Σε μια περιοχή που έχουμε εθνικές οδούς και έχουμε και πολλά ατυχήματα. Είναι δεδομένο, αλλά δεν έχουμε και κάβει να τους πάμε στην Αθήνα. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Το ακτινολογικό είναι η βάση στο νοσοκομείο. Αλλά να θυμίσω ότι οι συνάδελφοι 24 ώρες είναι απίκο. Τι άλλο να κάνει. Αξονικός δεν δουλεύει πάλι. Δεν ξέρω ακριβώς για τον αξονικό πώς έχουν τα πράγματα. Μπορείτε να ρωτήσετε όμως την κυρία Γεωργάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Όσον αφορά τώρα ουρολογική κλινική. Ουρολογική κλινική. Ο κύριος Στοκίδης παίρνει σύνταξη. Δυστυχώς αυτές τις μέρες είναι κλινήρες. Θα υπάρξει πρόβλημα άμεσο, διότι έχουμε δύο συναδέλφους που το πρωί κάνουν την εργασία τους, μετά 15 μέρες ο καθένας. Δεν είναι εύκολο να εφημερεύεις, να κάνεις διάγνωση σωστή και να είσαι και ξεκούραστος. Βγαίνουν οι υπουργοί και λένε ότι εμείς έχουμε προκηρύξεις θέσεις, όμως υπάρχουν τρεις φορές άγωνοι διαγωνισμοί.
Για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρονται οι συνάδελφοί σας? Να πάρουμε την συγκεκριμένη περίπτωση για το νεφρολογικό. Νεφρολογικό. Η κυρία Μπογονέτη εφημερεύει 30 μέρες το μήνα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάει στο σπίτι της. Έχει κηρυχθεί άγωνη τρεις φορές μου φαίνεται. Ο επόμενος που πρέπει να πάει θα πρέπει να εφημερεύει 15 μέρες. Συν πόσες εφημερίες τις χρωστάνε, συν πόσες αρεπό τις χρωστάνε. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να γίνει. Ως εκ τούτου δεν πάει κανένας. Παθολογική κλινική, μας είπαν ότι δεν παθολογική υπάρχει κλινική. Ότι με αίμα βγαίνουν οι βάρδιες. Στην παθολογική κλινική που είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου, που θεωρείται η βάση του νοσοκομείου, έτσι δεν είναι. Έχει μαζί με τους ειδικευόμενους, είναι σύνολο 7, οι εφημερίες για να βγουν χωρίς κανένα πρόβλημα πρέπει να είναι 3 άτομα. Δεν υπάρχουν 3 την ημέρα, υπάρχουν λιγότεροι, είναι 2,5 άτομα. 2,5 γιατροί πρέπει να εφημερεύουν. Ως εκ τούτου δεν βγαίνουν ούτε εκεί οι εφημερίες. Δηλαδή, όταν θα πάρει ένα ρεπό, μπλοκάρει το σύστημα. Και αν χρειαστεί και ένα παθολόγος, ο κύριος Καμπάς, στην κλινική την μευτική, τι γίνεται? Δεν υπάρχει καν ιατρός. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μπαλαντέρ τους οποίους μπορείς να χρησιμοποιείς σε άλλες κλινικές. Και τι γίνεται με δανεικούς γιατρούς, βγαίνεται η δουλειά? Δυστυχώς με δανεικά ακόλυβα δεν γίνονται μνημόσυνα. Τώρα. Λεφτά δεν υπάρχουν. Υγεία δωρεάν έχουμε τελικά. Τελικά αποκλείεται. Και τι γίνεται? Δυστυχώς εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο να ξέρω να έχω λύσεις. Βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύουν τα πράγματα. Χειροτερεύουν γιατί συνταξιοδοτούνται και αυτοί που ήταν. Και υπάρχουν και οι γιατροί στο νοσοκομείο που τους λένε μη συνταξιοδοτηθείς ακόμα γιατί δεν βγαίνουμε οι βάρδιες. Ναι, μου κάνατε όλες τις ερωτήσεις για το νοσοκομείο. Δεν με ρωτήσατε όμως τι γίνεται με τους φουκαράδες, τους γιατρούς, οι οποίοι δεν πληρώνονται από το 11. Θα πάμε και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο νοσοκομιακός γιατρός λίγο πολύ ζει. Μπορεί να μην πληρώνεται τις εφημερίες που δεν το συζητάμε καν, δεν έχουν πληρωθεί ούτε αυτές του Δεκεμβρίου. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτης, Απρίλης δεν το συζητάμε καν, δεν έχουν καν γραφτεί πότε θα πληρωθούν. Δεν μου είπατε τι γίνεται με τους ανασφάλιστους που θεωρητικά θα πρέπει να μπαίνουν μέσα δωρεάν και να εξετάζονται δωρεάν. Θα γίνει κάποια στιγμή. Συγγνώμη, αφού βγαίνει ο κύριος άρχοντας, ο διευθυντής, ο μάνατζερ του νοσοκομείου και λέει ήδη υπάρχει αυτό και ότι όποιος θέλει μπορεί να εξεταστεί. Να σας πω, οι γιατροί κάνουν και κοινωνική ιατρική. Δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα και να μην εξεταστεί. Ο κύριος άρχοντας, ο οποίος έδωσε νέα πνοή στο νοσοκομείο της Κορίνθου, δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Υγείας έχει ζητήσει τις παρατήσεις τους. Τώρα αν την έχουν δώσει ή δεν την έχουν δώσει, δεν το ξέρω.